Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Cooking with Faye. Σήμερα θα μαγειρέψω ένα αλμυρό κέικ με βασικό υλικό το μπρόκολο και άλλα λαχανικά. Εδώ έχω ψιλοκομμένο μπρόκολο σύν φουντίτσας που έχω κρατήσει για να βάλω από πάνω, μαζί με μία πιπεριά φλωρίνης και τρία καρότα. Τα έψησα στον έτοιμο μάγειρα. 4 αυγά, αλάτι μαύρο πιπέρι, αλεύρι, θα βάλω αλεύρι ζέας, είναι 300 γραμμάρια. Ένα κουταλάκι baking powder, το ρίχνω μέσα στο αλεύρι. Έχω 150 γραμμάρια ελαιόλαδο, 200 γραμμάρια γιαούρτι, 100 γραμμάρια γραβιέρα και 100 γραμμάρια τυρί φέτα. Έχω ανάψει το φούρνο μου στους 180 βαθμούς αντιστάσεις και αέρα και έχω λαδώσει και τη φόρμα με το αποσπόμενο τείχωμα. Συνεχίζω ψιλοκόβοντας τα καρότα. Θα ψιλοκόψω και την πιπεριά. Μας αρέσει πάρα πολύ το μπρόκολο. Το τρώμε σαλάτα. Τυράκια τρώμε. Οπότε γιατί να μην το φάμε και σε ένα κέικ. Η πιπεριά αν μας αρέσει. Μπορείτε να βάλετε και ό,τι άλλο λαχανικό θέλετε. Να πάρουν τα παιδάκια κολατσιό στο σχολείο. Για όσα δεν τρώνε το μπρόκολο, ίσως έτσι το φάνε. Καθαρίζω τα σπόρια. Μου αρέσει πολύ η μυρουδιά της πιπεριάς. Θα τρίψω και τη γραβιέρα. Και θα θρηματίσω και τη φέτα.
γραβιέρα αφιλοχίας. Εγγυημένη νοστιμιά. Μας αρέσει πολύ και τη χρησιμοποιώ πολύ. Δεν κάνω διαφήμιση, αλλά μ' αρέσει πραγματικά. Φέτα με το πιρουνάκι. Χρησιμοποιώ πάντα φέτα βαρελίσια. Αυτή ταιριάζει λίγο στη γεύση του τυριού που φτιάχναμε στο χωριό μου. Λοιπόν, ξεκινάω τώρα. Εδώ έχω δυόσμο από τη γλάστρα μου. Χτυπώντας τα αυγά. Νόστιμο το καϊκάκι. Ξεκινάω με τα υγρά. Τα πουλάκια 4. Βάλω τώρα και το γιαουρτάκι. Το γιαουρτάκι είναι πρόβιο. Και το ελαιόλαδο. Ωραία. Τώρα θα ρίξω το αλευράκι. Ανακατεύουμε και στη συνέχεια θα προσθέσω τα τυριά και τα λαχανικά. Είναι σφιχτή η ζύμη, αλλά θα μας δώσει υγρασία, θα μας δώσουν υγρασία τα λαχανικά.
Λοιπόν, έχουμε δυόσμο. Πραγματικά ο δυόσμος έχει υπέροχη μυρουδιά και γεύση. Το χρησιμοποιώ πολύ στις τυρόπιτες. Να βάλουμε μέσα τα καροτάκια και τις πιπεριές. Το μπρόκολο. Τα τυράκια. Αλάτι ελάχιστο. Και πιπέρι. Μισό κουταλάκι του γλυκού. Ανακατεύουμε τώρα να ομογενοποιηθεί. Πολύ ωραία. Το μεταφέρω στη φόρμα. Το στρώνω. Και από πάνω θα βάλω τις φούντες του μπρόκολου. Θα φουσκώσει και θα καλυφθούν. Πάει για φούρνο 40 με 50 λεπτά ανάλογα με το φούρνο σας. Στα 40 λεπτά έλεξαμε το ξυλάκι, φαίνεται πως έχει ψηθεί και τώρα θα το αφήσω να κρυώσει και στη συνέχεια θα το κόψουμε. Σε το μαχαιράκι να πάρω ένα άλλο. Το αφήνω να κρυώσει. Και αφού πέρασε μία ώρα, έκοψα το κέικ. Αυτό είναι, όπως το βλέπετε. Αφράτο και λαχταριστό και πολύ γευστικό. Σας συστήνω να το φτιάξετε. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε
Και μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου και like στη σελίδα μου στο Facebook και στο Instagram Cooking with Chef Faye. Γεια σας!